Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά? Όπου σταματήσει. Από εδώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλη η εκπομπή θα γίνει από εδώ. Εδώ ήθελε η καρέκλα να σταματήσω. Εδώ θα κοιτάω. Εύχομαι να είστε καλά. Είναι ένα περίεργο πλάνο, αλλά η καρέκλα αποφασίζει, φίλες και φίλοι. Σήμερα θα ασχοληθούμε με μία κατηγορία ποδοσφαιρική, αθλητική θα λέγαμε, η οποία είναι για τις κίτρινες φυλάδες, είναι για τα κουτσομπολιά, είναι για τα πρωινάδικα. Αυτή η αγαπημένη κατηγορία αθλητών, οι οποίοι είναι σφαγμένοι για τους ΑΒ λόγους. Είναι η κατηγορία αυτή των αθλητών οι οποίοι συνυπήρξαν στην εθνική ομάδα, σε κάποιο σύλλογο, αλλά, ρε παιδί μου, δεν γουστάραν ο ένας την πέτσα του αλουνού, να το θέσουμε έτσι, να το θέσουμε κόσμια. Και ξεκινάμε από τον Ντέντι Σέρινγχαμ και τον Άντι Κόουλ, ο οποίος στην μετέπειτα πορεία το αποφάσισε ότι το Άντι είναι πολύ ανώριμο και το έκανε Άντριου. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Τέλος πάντων, Ντέντι Σέρινγχαμ και Άντι Κόουλ. Η κόντρα λοιπόν είναι εν μέσω, μάλλον στην καρδιά, μια σούπερ επιτυχημένη ομάδα στη Manchester United, τότε που ο Ντέντι Σέρινγχαμ αγοράστηκε από τον Άλεξ Φέργκισον ως κάτι σαν αντικαντονά, δηλαδή να παίξει ένα παρόμοιο ρόλο, και είχε στην ίδια ομάδα ένα κουαρτέτο επιθετικών, τον Dwight York, τον Άντι Κόουλ, τον Ντέντι Σέρινγχαμ και τον Ούλε Γκούναρ Σόλσκερ. Καθόλου τυχαίο που καθιερώθηκε το πολύ παραγωγικό, η αλήθεια είναι, επιθετικό δίδυμο των York και Κόουλ, αλλά λίγες φορές ο Φέργκισον δοκίμαζε να βάλει ως δίδυμο τον Ντέντι Σέρινγχαμ και Άντι Κόουλ. Γιατί? Γιατί ο ένας δεν γούσταρε τα γνώτα του αλουνού. Και ξεκινάνε όλα το Μάρτιο του 1995, όταν ο Κόουλ περιμένει να κάνει την εμφάνισή του με την Εθνική Αγγλίας, ο Ντέντι Σέρινγχαμ γίνεται αλλαγή και εκνευρισμένος με τους λόγους της αλλαγής του, βγαίνει έξω εκνευρισμένος και δεν δίνει το χέρι στον Άντι Κόουλ. Δεν μου έδωσε το χέρι σου. Να σου σαπίσει και να σου πέσει. Παλιό χαρακτήρα, τσουτσέ, ανάθεμα τα σπιτάκια σου κτλ. Κτλ. Actual thing, ο Κόουλ στράβωσε αιωνίως με αυτό, ότι δεν μου έδωσε το χέρι του, εγώ έκανα ντεμπούτ με την Εθνική Αγγλίας, πώς τόλμησες μωρή κυρία, κτλ. Κτλ. Όλο αυτό το πολύ ευχάριστο κλίμα μεταφέρεται και στην ομάδα. Ναι μεν η ομάδα πάει τρένο, ναι μεν βγάζει γκολ, αλλά οι δυο τους δεν, they don't see eye to eye, που λένε και στο χωριό μου. Υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό σκηνικό μετά από ένα αγώνα με την Bolton που είχε έρθει 1-1. Ο Κόουλ θα ισοφαρίσει πριν τη λήξη του ημιχρόνου και παρόλα αυτά ο Σέρινγχαμ τον κατηγορεί ότι ευθύνεται για τον γκολ της Bolton, με το οποίο προηγήθηκε η ομάδα της Bolton, και επειδή τον κατηγορεί, ο Κόουλ τον εψάχνει στο ημίχρονο, στη φυσούνα και του λέει «Θα σου σπάσω τα τσαούλια». Μπαίνει ανάμεσά τους ο Ρόι Κιν, που γενικότερα όταν μπαίνει ανάμεσα ο Ρόι Κιν βουλώνει στον στόμα σου και του λέει στον Κόουλ «Καλά είσαι ηλίθιος, είναι συμπαίκτης μου». Είναι συμπαίκτης μας, είμαστε όλοι στην ίδια ομάδα. Κόφτε το. Εν συνεχεία βέβαια, να τα λέμε αυτά, στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κιν αρχίζει και κράζει το Σέρινγχαμ και γυρίζει στον Κόουλ και του λέει «Τελικά είχες δίκιο, θυμήθηκα τι ηλίθιος ήταν στην Νότιγχαμ Φόρεστ», γιατί έχουν συνυπάρξει στην Νότιγχαμ Φόρεστ οι δυο τους. Οπότε, θα έλεγε κάποιος ότι ίσως υπάρχει ένα point στα νεύρα του Άντι Κόουλ, ίσως. Σε κάθε περίπτωση, ο Κόουλ θα πει σε κάποια φάση, για να καταλάβετε το μένος του απέναντι στο Σέρινγχαμ, ότι θα προτιμούσε να κάτσει να πιει μια κούπα τσάι με τον Νίλ Ράντοκ παρά να πιει μια κούπα τσάι με τον Ντέντι Σέρινγχαμ. Ποιος ήταν ο Νίλ Ράντοκ? Ήταν ένας οριακά φρενοβλαβής κεντρικός αμυντικός της Λίβερπουλ, ο οποίος είχε κάνει τάκλιν στο Κόουλ και με ένα τάκλιν του είχε σπάσει και τα δύο πόδια. Δηλαδή ο Κόουλ
επιθυμούσε και προτιμούσε να κάτσει να πιει ένα τσάι με τον άνθρωπο που του είχε σπάσει με ένα τάκλιν δύο πόδια, παρά να κάτσει να πιει τσάι με τον Τέντι Σέρυγαμ επειδή δεν μου είχε δώσει το χεράκι του. Υπερβολικούλης λίγο κι ο Κόλ. Να τα λέμε αυτά, να τα λέμε όλα. Είχε τη φήμη του λίγο παλακάκου ο Τέντι Σέρυγαμ, αλλά μια χειραψία. Άστα να πες, παιδιά. Ξεπέρασε το παλικάρι μου. Με τα πολλά, τέλος πάντων, τα βρήκανε μετά από καμιά εικοσαριά χρόνια. Και μια νύχτα σε ένα κλαμπ ο Κόλ βλέπει τον Σέρυγαμ. Ο Σέρυγαμ ετοιμαζόταν για μπουνιές, για τσακωμό, και ο Κόλ τον πλησιάζει και του λέει: Τέντι, περασμένα, ξεχασμένα, και ας τα αφήσουμε πίσω μας. Εγώ πιστεύω ότι για την τιμή των όπλων έπρεπε να είχαν παίξει 5 λεπτά ωραίας ουσιαστικής μάπας. Χάθηκε ευκαιρία. Πάμε όμως σε μία έτσι πιο πιπεράτη, αν θέλετε, πιο τσαμπουκαλίδικη σχέση, και έχει να κάνει με τον Όλιβερ Καν και τον Γιάννη Σλέμαν. Όλιβερ Καν, ένας τροντοφύλακας που τον δείχναν οι γονείς στα παιδάκια τους όταν ήταν άτακτα για να τρομάξουνε, και Γιάννη Σλέμαν, μία έτσι ψιλογραφική φιγούρα, καλός τερματζής, λιγογραφική φιγούρα κοινωνικά. Την ίδια λοιπόν περίοδο που και οι δύο είναι στα ντουζένια τους, ο Όλιβερ Καν είναι καθιερωμένος τροματοφύλακας, ο Γιάννης Λέμαν είναι στην άνοδό του, μάχονται και οι δύο για το ποιος θα έχει την φανέλα με το νούμερο 1 στην Εθνική Γερμανίας. Ο Καν για πολλά χρόνια ήταν αυτό που λέμε ο παίκτης από τον οποίο ξεκινούσε η εντεκάδα της National Mannschaft, και ο Λέμαν ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε χτίσει ένα πολύ σημαντικό και σταθερό προφίλ ως πορτιέρα, και σου λέει κάποια στιγμή πρέπει να πάρω την ευκαιρία μου. Πέρα από αυτά βέβαια, ο Λέμαν ήταν και ένας άνθρωπος που το λέμε outspoken, το λέμε στο χωριό μου, outspoken το λέμε στο χωριό μου. Γενικά ό,τι είχε στα μέσα του τα βγάζε προς τα έξω του, με χαρακτηριστική δήλωση για την εποχή ότι δεν νομίζω ότι μου δίνει το σωστό σεβασμό στη Γερμανία. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που δεν ξέρουν τίποτα για την εθνική ομάδα, για την θέση του τροματοφύλακα, με συγχωρείτε. Η κακή μου τύχη είναι ότι είμαι μόνο το νούμερο 2 στην εθνική ομάδα. Νομίζω ότι πρέπει να παίζω. Έχω εξελιχθεί με πολύ καλό τρόπο. Αυτές τις μέρες αποδίδω καλύτερα από το νούμερο 1 της Γερμανίας. Με τριόφρον. Γενικά ο Γιάννης Λέμαν, το μόνο που δεν είπα, ας πούμε, σε αυτή τη δήλωση είναι ότι και έχω πάρα πολύ ωραίο και μεγάλο πουλί. Αλλά δεν σας το δείχνω. Αλλά διαγράφεται μέσα το σωτσάκι μου. Αν δείτε. Δεν το είπα αυτό. Αλλά θα ήταν ένα ωραίο συμπληρωματικό. Δηλαδή να τελείωνε αυτές τις μέρες αποδίδω καλύτερα από το νούμερο 1 της Γερμανίας. Και έχω μεγάλο πουλί. Η ολική ρήξη μεταξύ των δύο αντρών, και όχι μεταξύ του Λέμαν και του πουλιού του, θα έρθει το Φλεβάρι του 2004, όταν ο Λέμαν θα μπλέξει σε εθνικό διάλογο μέσα στη Γερμανία και την τότε νεαρά μπαργούμαν σύντροφο του Καν. Γιατί όχι εδώ που τα λέμε, δηλαδή, αν είναι να ξεκατηνιαστείς, do it in style. Όχι τώρα, ναι, είμαι καλύτερος ποδοσφαιρικά. Βάλε και τις συντρόφους μέσα, να γίνει μαδο αυτό. Λοιπόν, και λέει ο σπουδαίος για την Βερένα, την τότε σύντροφο του Όλιβερ Καν: εγώ δεν τα έχω με 24χρονη, έχω διαφορετική ζωή. Ο Καν το ακούει και λέει ότι το μόνο που μπορεί να κάνει ο Λέμαν είναι να προκαλεί, και πως το θέμα θα λυθεί εσωτερικά. Όσο για την θέση του νούμερο 1 στην Εθνική Γερμανία, λέει αυτό να το ξεχάσει. Διατηρεί ένα επίπεδο. Το χειρότερο είναι βέβαια ότι αυτή η διαμάχη παίρνει και άλλα πρόσωπα. Δηλαδή υπάρχει κόσμος ο οποίος υποστηρίζει τον Καν, υπάρχει κόσμος ο οποίος υποστηρίζει τον Λέμαν. Γενικά δημιουργούνται δύο στρατόπεδα εντός Γερμανίας και στα media, έτσι ασφαλώς. Το μόνο ζήτημα είναι ότι ενώ τον Καν τον γνωρίζαμε ως αρκετά οξύθυμο και αρκετά προβληματικό χαρακτήρα που δεν θέλει και πολύ για να πάρει μπρος, τον Λέμαν τον μάθαμε κυρίως σαν χαρακτήρα μέσα από αυτή την ιστορία. Δηλαδή τον ξέραμε ως τροματοφύλακα τότε και τον μάθαμε περισσότερο μέσα από αυτή την ιστορία. Και αποκαλύπτεται ότι και ο ίδιος, ας πούμε, δεν είναι ο πιο συμπαθής άνθρωπος του πλανήτη. Με αποκορύφωμα τη δήλωση του τότε συμπαίκτη του στην Άρσεναλ, τον Αλμούνια, τον Ισπανό, ο οποίος είχε πει ότι το να υπάρχει κάποιος που με μισεί τόσο πολύ είναι πραγματικά απίθανο. Το ξέρω ότι με μισεί. Κάθε μέρα που ξυπνάω, ξέρω πως θα είναι το ίδιο. Ακόμη και πριν μείνει εκτός ομάδας, τα ίδια έκανε. Αλλά δεν με νοιάζει πλέον για αυτόν, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Γενικά ο Λέμαν, ρε παιδί μου, δεν είναι, ας πούμε, ότι είχε ιδιαίτερα υποστηρικτική διάθεση για άλλους τροματοφύλακες που διεκδικούσαν τα ίδια με αυτόν. Δηλαδή, ο Καν δεν κάνει, ο Αλμούνια είναι λίγος. Εγώ, θα μου πείτε βέβαια, με αυτή την υπέροχη μπούκλα που είχε ο Λέμαν, μπορείς να μην είσαι full of yourself.
Εγώ αν είχα αυτή την μπούκλα, παιδιά, καλή ώρα θα βλέπα το Γιάννη τον κάμεραμάν στον δρόμο και θα του έλεγα κάνω καλύτερη κάμερα από σένα. Δες την μπούκλα μου. Θα το κρατήσουμε λίγο ξεκατηνιαστό πριν φτάσουμε στο αποκορύφωμα του σημερινού επεισοδίου. Το κρατάω για το τέλος. Και θα πάμε στο υπέροχο δίδυμο Ρωμάριο Εντμούντο. Ρωμάριο είναι ο Ρωμάριο. Ένας άνθρωπος που μέχρι και σήμερα πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα βίντεο που του δείχνουν διάφορους επιθετικούς και λέει Είμαι καλύτερος από αυτόν. Του λένε Ρονάλντο, όχι τον Κριστιανό, τον Ναζάριο. Ναι, ναι, πολύ καλό. Είμαι καλύτερος από αυτόν. Χάλα, ναι, ναι, καλύτερος από αυτόν. Ξέρω εγώ τον Τάδε. Ναι, ναι, ο πολύ καλός παιδικός. Είναι καλύτερος από αυτόν. Υπάρχει κάποιο. Όχι, όχι, είμαι ο καλύτερος. Άρα έχουμε. Το πρώτο στοιχείο αυτής της διαμάχης είναι ήδη προβληματικό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όποιον και αν βάλει μπροστά σου, λέει είμαι καλύτερος από αυτόν. Δεν είναι, δεν κάνει κανένας. Εγώ είμαι. Εγώ την έχω ποδοσφαιρικά, την έχω. Δεν είμαι. Είμαι πολύ καλός, ρε παιδί μου. Από δίπλα λοιπόν μπαίνει ο Εντμούντο. Μία άλλη μετοχή. Δεν ήταν πολύ ποτέ καλά στα μυαλά του. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για Εντμούντο. Κάπως υπάρχει μια ιδέα, λανθασμένη όπως αποδεικνύεται, να σμίξει αυτούς τους επιθετικούς στην επίθεση της Βάσκο Νταγκάμα. Θεωρητικά, Ρωμάριο, Γκολτζής, έμπειρος και αυτά, Εντμούντο, άγριος, ξέρεις, τσαμπουκαλής, αυτά, ιστορίες με τεχνική και αυτά, ωραία στοιχεία διδύμου. Θα τρομάξουν τις άμυνες. Τελικά τα κάνανε κατά μεταξύ τους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ήδη από το 1998 οι σχέσεις τους είναι τεταμένες. Όταν ο Εντμούντο αντικαθιστά το Ρωμάριο στην Εθνική Βραζιλίας για το Μουντιάλ της Γαλλίας, ο τελευταίος έχει ένα μπαρ στο Ρίο. Ο Ρωμάριο έχει ένα μπαρ στο Ρίο. Και σου λέει μισό λεπτάκι. Αρφανό πιο σπουδαίος. Έχω μια ιστορία στο χώρο. Δεν είμαι πιτσιρίκι πλέον. Μπορώ να αποδεχτώ ότι κάποια στιγμή θα αντικατασταθώ από κάποιον άλλον. Μπορώ να είμαι, ας πούμε, ηθικά σπουδαιότερος. Να δείξω την ηλικία μου, την εμπειρία μου, την ωριμότητά μου και όλα αυτά τα πράγματα. Ή μπορώ στον μπαρ μου στο Ρίο να κάνω το εξής. Ακούστε. Και του λένε, ρε εσύ, όχι, μην αρχίσει. Αυτό δεν είναι. Δεν πάει καλά αυτό. Δείξω ωριμότητα. Δεν πειράζει. Δεν θα πας. Ναι, είναι πλήγμα. Είναι τελευταία σου ευκαιρία για μου διάλογο. Άστο να πας στο διάλογο. Όχι, όχι, ακούστε όμως. Στον μπαρ μου στο Ρίο, στο ξέρω εγώ πώς θα λέγεται, το κουτούκι του Ρωμάριο, δεν ξέρω. Στις τουαλέτες και λένε, όχι, ρε εσύ. Ακούστε λίγο. Στις τουαλέτες. Είναι οι γυναικές και αντρικές, έτσι. Λένε, ρε εσύ, μην αρχίσει. Καθίστε, ρε, δεν είναι κάτι για τον άνθρωπο. Αλίμονο, εγώ δεν έχω κάτι με τον Ρετμπούντο. Μια χαρά παιδίνα. Ακούστε όμως την ιδέα μου. Εντάξει, για πες. Λοιπόν, στις τουαλέτες. Στην πόρτα για τις αντρικές τουαλέτες. Θα βάλω τον Ρετμπούντο. Και στην πόρτα για τις γυναικείες, στη σύντροφό του. Και του λέει, ρε εσύ. Όχι, όχι, ακούστε. Και καλά, ότι τον τιμώ. Τους τιμώ. Διότι είναι. Εκπροσωπούν το μαγαζί μου. Μπείτε, καθορίστε τους, έτσι. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα δεν έκατσε πολύ καλά στον Εντμούντο. Περίεργο. Και έκτοτε, ας πούμε, υπάρχει μια διάθεση να χαρακτηρίζουν ένας τον άλλο με αρκετά απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Ο δε Εντμούντο, γι' αυτό τον το γουστάρω λίγο παραπάνω τον Εντμούντο, τα highlights των χαρακτηρισμών του είναι εξωποδοσφαιρικά. Δηλαδή είναι, δεν μιλάει ότι είμαι καλύτερος ποδοσφαιριστής. Μιλάει με άλλο τρόπο. Δηλαδή, πολλές φορές πετυχαίναν ένας τον άλλο σε νυχτερινά κέντρα. Έτσι, στη Βραζιλία εκεί πέρα, όλα πολύ καλά, πολύ ωραία. Ο Εντμούντο λοιπόν έλεγε: εγώ είμαι γόης. Εγώ είμαι επιβίτορας. Έτσι. Και εγώ είμαι καλύτερος στο γυναικοκυνήγι από τον κύριο Ρωμάριο. Και του λένε: για μπάλα θα μιλήσετε, όχι, όχι, δεν με ενδιαφέρει. Και λέει το περίφημο: φτάσαμε στο κλαμπ για ένα σκηνικό που είχαν βρεθεί στο ίδιο μαγαζί ο Εντμούντο με τον Ρωμάριο. Και φτάσαμε στο κλαμπ και ήταν αυτό σε μία γωνία και εγώ στην άλλη. Ήμουν πιο όμορφος, έχω και το λέγιν. Οπότε αρχίσαμε να λέμε να αγωνιζόμαστε. Αλλά σκεφτείτε τι ωραίο είναι να είστε ποδοσφαιριστές. Και να δείτε, πολλοί έχουν πει ότι ο Ρωμάριο είναι πιο φυσικός εκτελεστής από εσάς. Τι απαντάτε, είναι ο πιο ωραίος. Όχι, όχι για το ποδόσφαιρο λέμε, αν θέλετε να μας πει. Ναι, όχι, είναι πιο ωραίος. Το μαλλί μου είναι πιο ωραίο. Το τούτο μου είναι πιο ωραίο. Τα λέω και καλύτερα στις γκόμινες. Όχι, όχι για την μπάλα. Ναι.
Γιατί οι γκόμινες δεν παίζουν ποδόσφαιρο, κύριε. Έχετε δει στη Βραζιλία, έχουμε στην Κόπα Καμπάνα τι γίνεται. Ναι, απλά γιατί ο Ρωμάριο έχει μια ιστορία στην Εθνική Βραζιλία και εγώ έχω μια ιστορία στο πόσο όμορφος είμαι. Γενικά ωριμότητα. Πάμε λίγο σε μια πιο σοβαρή περίπτωση που έχει να κάνει με ένα σαφώς πιο σοβαρό σκηνικό από αυτά που έχουμε ήδη αναφέρει και μιλάμε για τον Ιγκόρ Στίματς και τον Σίνισα Μιχάιλοβιτς στην προπολεμική εθνική Ιουγκοσλαβία, δηλαδή πριν τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, όταν και οι δύο ποδοσφαιριστές έπαιζαν με τα χρώματα της ίδιας εθνικής ομάδας. Γνωρίζονται από τα εφηβικά τους, συχνάζουν στα ίδια μέρη, συζητούν για το ποδόσφαιρο, γενικά υπάρχει μια στενή σχέση. Και μάλιστα ήταν συμπαίκτες στην εθνική ομάδα της Ιουγκοσλαβίας που κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο νέων το 1987. Δεν είναι οι μόνοι δύο αθλητές που θα τους χωρίσει ο πόλεμος της Ιουγκοσλαβίας, δεν είναι μόνο οι δύο άνθρωποι που θα τους χωρίσει ο πόλεμος της Ιουγκοσλαβίας, προφανώς. Αλλά θα ασχοληθούμε με αυτούς σήμερα. Με την Ιουγκοσλαβία να οδεύει προς τον γενικό πόλεμο και τη διάλυσή της και με τις πρώτες εχθροπραξίες να έχουν ξεκινήσει, έχουμε τον τελικό του κυπέλου, το Marshall Tito Cup, για τη σεζόν 1990-91, όπου συναντιούνται ο Ερυθρός Αστέρας και η Χάιντουκ Σπλίτ. Εκεί λοιπόν ο Ιγκόρ Στίματς, ο μετέπειτα center back της Εθνικής Κροατίας, θα πλησιάσει τον πρώην φίλο και συμπαίκτη του Σίνισα Μιχάιλοβιτς και θα του πει το κάπως επιθετικούλι: «Ελπίζω οι δικοί μας να σκοτώσουν όλη την οικογένειά σου στον Μπόροβο». Το οποίο έχει μια επιθετική χρειά, αν τη διαβάσεις ως τέτοια, ρε παιδί μου. Ο Μιχάιλοβιτς σε όλη τη διάρκεια του τελικού δεν ασχολείται με το μάτς, μετά από αυτή τη δήλωση του Στίματς, και προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιτεθεί στον πρώην φίλο και συμπαίκτη του και να τον τραυματίσει. Το μάτς μετατρέπεται σε ροντέο, γίνεται το κάγκελο, με τους δύο παίκτες να αποβάλλονται, ό,τι περίεργο. Η Χάιντουκ θα κατακτήσει το τρόπαιο και ο Στίματς, ο οποίος δεν του έφτανε η κουβέντα στον Μιχάιλοβιτς, θα πει το επίσης κάπως επιθετικούλι: «Αυτό το τρόπαιο θα μείνει για πάντα σε εμάς, γιατί το κύπελλο Ιουγκοσλαβίας δεν θα παιχτεί ξανά ποτέ». Η μεταξύ τους πάρα πολύ κακή σχέση θα διαρκέσει για 10 ετίες, μέχρι την φαινομενική του συμφιλίωση σε ένα προκριματικό για το Μουντιάλ το 2014, όταν πλέον οι δύο πρώην ποδοσφαιριστές είναι προπονητές των εθνικών της ομάδων, της Κροατίας και της Σερβίας. Μετά το τέλος του αγώνα και την επικράτηση της Κροατίας με 2-0, οι δύο άντρες θα συναντηθούν, θα ανταλλάξουν μια θερμή χειραψία, θα αγκαλιαστούν κιόλας και φαινομενικά θα δώσουν ένα τέλος στην διαμάχη τους. Και η αλήθεια είναι ότι με τον Σίνισα Μιχάιλοβιτς δυστυχώς να έχει αποχωρήσει από τα εγκόσμια λόγω της μάχης του με τον καρκίνο, θα ήταν πραγματικά στενάχωρο να είχε φύγει ο Σίνισα Μιχάιλοβιτς και να μην είχε προλάβει να βάλει στην άκρη μια διαμάχη που δημιούργησε ένας πόλεμος, ένας πόλεμος που αφαλώς χώρισε φίλους, οικογένειες, πήρε μαζί τους ζωές και χώρισε μια χώρα σε πάρα πολλά κομμάτια. Έχουμε και φρέσκια άλλωστε την ιστορία του Ντίβατς με τον Πέτροβιτς, δύο πρώην φίλοι που τους χώρισε ο πόλεμος της Ιουγκοσλαβίας και δυστυχώς δεν κατάφεραν ποτέ να συμφιλειωθούν λόγω του τραγικού τέλους του Ντράζεν Πέτροβιτς. Θα ήταν κρίμα λοιπόν ο Μιχαϊλόβιτς και ο Στίματς να μην είχαν προλάβει να αφήσουν πίσω τους τις διαφορές που τους δημιούργησε ο πόλεμος. Και φτάνουμε στην κορυφή του βουνού του ξεκατηνιάσματος. Γιατί υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Υπάρχει ο Λόταρ Ματέος με τον Στέφαν Έφενμπεργκ. Okay. Υπάρχει ο Βίλιαμ Γκαλάς με τον Κόλο Τουρέ. Υπάρχει. Υπάρχει ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με τον Μπλατζικόφσκι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Υπάρχει. Μία όμως ιστορία είναι πιο εσπρέσο και από την εσπρέσο. Μία ιστορία είναι πιο αυριανή και από την αυριανή. Μία ιστορία είναι πιο κουτσομπολιό και από το κουτσομπολιό. Μία ιστορία συμπαικτικής διαμάχης είναι αυτή που έχει μείνει όσο καμία άλλη στην καρδιά μας. Και μιλάμε φυσικά για την μία και μοναδική σύγκρουση του σπουδαίου Μάουρο Ικάρντι και του επίσης σπουδαίου Μάξι Λόπεζ. Η μόνη ίσως από τις ιστορίες που αναφέρουμε σήμερα που έχει γνήσια στοιχεία σαπουνόπερας. Γνήσια όμως. Τύπου την τραβάμε σε 200 επεισόδια. Διότι η σχέση των δύο αντών ξεκινάει το 2012. Οι δύο ποδοσφαιριστές βρίσκονται στη Σαμπντόρια ως συμπαίκτες. Εκεί ο Λόπεζ είναι 9 χρόνια μεγαλύτερος από τον Ικάρντι και τον παίρνει από την προστασία του. Στυλ νεαρό παιδί, Αργεντίνος, συντοπίτης μου, εγώ είμαι εδώ.
Εγώ είμαι εδώ για το παλικαράκι μας. Έχουν και μια διαφορά μεγέθους. Είναι διαφορετικό παικτικό στυλ. Ο Μάξι Λόπεζ ένας πιο έτσι... Ο Γκώδης περιοχίστας, ας πούμε. Ο Ικάρντι ένας πιο έτσι natural finisher, παύλα... εννιάρι με στοιχεία και περιφερειακού επιθετικού. Τέλος πάντων, λέω Μάξι Λόπεζ, αδερφέ μου, my brother, I am here for you. Δεν το πέτσει, δικάζω. Στα αργεντίνικα μου το πω, δεν ξέρω αργεντίνικα. Και του λέει, I'm here for you. Εδώ, να ξέρεις ότι ο Μάξι Λόπεζ είναι τα φτερά του γερακιού που ρίχνουν σκιά πάνω από το κορμάκι σου. Λέω, Ικάρντι, αδερφέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έχω ανάγκη. Είμαι σε μια ξένη χώρα. Δεν ξέρω τι είναι εδώ. Ο Μάξι Λόπεζ, το μεταξύ, χρυσό παιδί σου, λέει, θα σε αφήσω εγώ. Μονάχος, όταν πηγαίνω εγώ με την οικογένειά μου ταξίδια αναψυχής, να σε βρει κανένας παλιάνθρωπος εκεί πέρα, να σου αλλάξει τα μυαλά, να σε ρίξει τα ποτά στο τζόγο και στις ναρκωτικές ουσίες. Όχι. Και λέει, τι θα κάνουμε. Θα έρχεσαι διακοπές με μένα, ναι. Με τη γυναίκα μου και τα παιδάκια μου. Και λέει ο Μάρο Ικάρντι, ρε εσύ Μάξι Λόπεζ, τι ψυχάρα είσαι. Τι παλικάρι φοβερό είσαι. Λέει, ναι, το ξέρω, είμαι πολύ καλός. Και φεύγουν μαζί και πάνε διακοπές. Εκεί λοιπόν, ο Ικάρντι αρχίζει και λέει, τι ωραία οικογένεια που έχει αυτός ο Μάξι Λόπεζ, τι καλό παιδί. Και μετά λέει, τι ωραία παιδάκια που έχει ο Μάξι Λόπεζ, τι καλά παιδάκια. Και μετά λέει, τι ωραία γυναίκα που έχει ο Μάξι Λόπεζ. Τι ωραία που είναι η Γουαντανάρα. Και του λέει το αγγελάκι στο μυαλό του, άλλαξε λίγο το ύφος όταν μιλάς για τη γυναίκα του Μάξι Λόπεζ. Ωραία γυναίκα όμως. Πρέπει να περνάει καλά ο Μάξι Λόπεζ. Να περνούσα κι εγώ καλά. Και του λέει το αγγελάκι στο μυαλό του, όχι με τη Γουαντανάρα όμως. Γιατί, μπορεί να θέλει η κυρία. Εγώ για το καλό τους, εγώ δεν έχω λίμωνο. Άλλωστε με πήραν, με έβαλε ο Μάξι Λόπεζ στο σπιτικό του. Δεν έχω κακή πρόθεση, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Απλά ίσως θέλει η κυρία Νάρα μια ποικιλία, κάτι διαφορετικό. Τέλος πάντων, επικράτησε το διαβολάκι στο κεφάλι του Ικάρντι, ο οποίος... όχι μόνο θα την εχωρίσει από τον Μάξι Λόπεζ, όχι μόνο θα την επαντρευτεί, όχι μόνο θα την κάνει ατζέντισά του ή αυτή θα γίνει ατζέντισά του, δεν ξέρουμε ποιανού ιδέα ήταν, αλλά θα χτυπήσει και τατουάζ με τα ονόματα των παιδιών που έκανε η Γουαντανάρα με τον Μάξι Λόπεζ. Δηλαδή... τι όνειρο είχε δει αυτός ο άνθρωπος. Τη γυναίκα του την πήρα, ναι. Τα παιδάκια του και αυτά υπό μία έννοια του τα πήρα. Να τα κάνω και μια τατουαζάρα εδώ, δεν ξέρω που τα έκανε στην πλάτη. Θα είναι τέλειο. What a classy motherfucker, θα πω εγώ πραγματικά. Δηλαδή, ο ορισμός του classy motherfucker, δηλαδή, αν είναι σύμφωνα με όπως μας έμαθε ο Prince, ο sexy motherfucker ήταν ο Prince, ο classy motherfucker είναι ο Μάουρο Ικάρντι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος πιο classy από αυτόν. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι έλεγε μετά στους φίλους που δεν ξέραν την υπόθεση, πώς θα περάσει στην Ιταλία, πολύ ωραία, εντάξει, μια χαρά, πολύ καλά. Έχω βρει μια κοπέλα, δεν έχω ρωτήσει, παντρεύτηκα, δεν ξέρω, έχω και πολλά να σου ρωτώ. Έλα ρε, ποια είναι. Είναι η πρώην του φίλου μου. Έκανα και τατουάζ τα παιδάκια, τα παιδιά της. Κάνετε παιδιά με την κοπέλα, όχι, με το φίλο μου. Έκανες παιδιά με το φίλο σου. Όχι. Έκανε η γυναίκα παιδιά, η γυναίκα μου παιδιά με το φίλο μου και τη χώρισε, με παντρεύτηκε και έκανα τατουάζ τα παιδιά της με αυτόνα. Και του λένε φίλοι του, ναι, δεν είσαι πολύ ευπρόδεκτος στο σπίτι μας. Έτσι. Αν δεν σε πειράζει. Όπως καταλαβαίνετε, η πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο ανθρώπων, των δύο αντρών, μετά από όλο αυτό το πατριντή, δεν θα μπορούσε να είναι χωρίς incident, γιατί συναντιούνται το 2014, τον Απρίλιο 2014, Ίντερ και Σαμπτόρια. Ο Μάξι Λόπεζ περιέργως αρνείται να δώσει το χέρι του Μάουρο Ικάρντι στο πέρασμα των δύο ομάδων. Ποιος να το έλεγε. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έδειξε αρκετό τάκτο Μάξι Λόπεζ, δηλαδή το άφησε στο «δεν σου δίνω το χέρι μου», «άι και στο διάλο», ας πούμε. Και ο Ικάρντι σου λέει «δεν πειράζει, όλα καλά». Βέβαια, να πούμε ότι σύμφωνα με
αργεντίνικες δημοσιογραφικές πηγές. Το θέμα δεν άφησε αδιάφορη ούτε τη μαφία, που το πήρε λίγο προσωπικά, ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, δεν είναι σωστά, δεν είναι κόσμια η ιταλική μαφία, γιατί σου λέει είμαστε εγκληματική οργάνωση, αλλά έχουμε ένα επίπεδο διάολε, δεν κάνουμε τα τουάζ, τα παιδιά των αλωνώνε, που μας πηγαίνουν διακοπές, ας πούμε, στη Χαλκίδα, και στη Χαλκίδα κάνουν τα γλυκά μάτια στη γυναίκα του Αλουνού, και μετά λέμε μια τατουαζάρα εδώ με τον Γιωργάκη και την Ελενίτσα, που είναι τα παιδιά του Αλουνού, κάπου λίγο όπατης. Και υπάρχουν φήμες ότι η μαφία σκεφτόταν μέχρι και να τους σπάσει τα ποδάρια του Ικάρντι, έτσι. Ο δε Ικάρντι, έτσι, επειδή είναι that classy motherfucker, και επειδή, ας πούμε, ο Μάξι Λόπες μέχρι και σήμερα αρνείται να αναγνωρίσει την ύπαρξη του Ικάρντι. Εντάξει, δικαιολογημένα θα πω εγώ, κάπου. Αλλά ο Ικάρντι, επειδή είναι classy motherfucker, ξαναλέω, θα μπορούσε σε κάποια φάση να πει, ρε παιδιά, ναι, έκαμα λάθος, αλλά ο έρωτας με τύφλωσε. Όλα υπάρχουν αυτά. Δηλαδή, υπάρχει μια αντίστοιχη περίπτωση τότε που ο Τζόνι ο Ραμόν πήρε τη γυναίκα, ας πούμε, του Τζόι του Ραμόν, την κοπέλα του τότε, αλλά μετά την παντρεύτηκε. Είπε, ήταν η γυναίκα της ζωής μου. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, καμιά φορά συμβαίνουν και αυτά, έτσι. Θα μπορούσε λοιπόν κάπως να αντιληφθεί τη ζημιά που έκανε στο Μάξι Λόπες και να πει: καταλαβαίνω τον πόνο από τη μεριά του Μάξι Λόπες. Άλλωστε, με είχε φροντίσει όταν ήμουνα στην Ιταλία τον πρώτο καιρό και το εκτιμώ αυτό, αλλά όχι. Όταν είσαι classy motherfucker, λες, κοίταξε να δεις, μου βγήκε το πρώτο στοίχημα, θα ξαναποντάρω. Και λέει τη σπουδαία ατάκα, έτσι κι αλλιώς δεν ήμασταν ποτέ φίλοι. Και λες, ρε Σιμάουρο, ρε Λεβέντη, μπάστα λίγο, ρε παλικάρι, σε έπαιρνε άλλος ο κακομύρης να μου διακοπές, σε έβαλε στο σπίτι του, δεν ήσασταν φίλοι, τι ήσουν αδιαρρήκτης. Δηλαδή βρισκόσουν εκεί ξαφνικά, σε βλέπαν φωτογραφίες και λέγανε αυτός εδώ μαλάκας πίσω ποιος είναι. Πώς βρέθηκε τη φωτογραφία αυτή εδώ πέρα. Και λέγανε δεν ξέρουμε, τι είναι αυτός. Σαν τον Ικάρντι μοιάζει, μου παίζει και αυτός στη Σαμπντόρια. Αλλά όχι, ο Ικάρντι λέει τι, ποιος με πει, διακοπές, τίποτα. Δε, τυχαία βρέθηκα εκεί. Ήμουνα φίλος των παιδιών του. Όλα αυτά είναι ψέματα τον κύριο Λόπες. Λοιπόν, εγώ έκανα φροντιστήριο αγγλικών με τα παιδιά του στον Κωστέα γείτονα, έτσι. Και μετά μου λέγανε τα παιδιά του, υπάρχει μια διαφορά ηλικίας, αλλά είμαστε φίλοι, μαθαίνουμε μαζί αγγλικά. Θες να στο σπίτι μας να παίξουμε PlayStation. Και πήγαινε ο Μάουρο Ικάρντι, κοίταγε και αυτός ο βλάκας ο Μάξι Λόπες, μετά κοίταξα τη γυναίκα του και μου το έκανε θέμα, ας πούμε. Λέει, δεν παίζατε μαζί στη Σαμπντόρια. Ναι, παίζαμε. Δεν είχατε γνωριστεί. Όχι, δεν είχαμε σχέση. Δεν τον ξέρω τον κύριο Λόπες. Απλά έχει ξενήσει επειδή του φάγα τη γυναίκα και έκανε τώρα στα παιδιά του. Κάνατε και τίποτα άλλο. Του είχα πάρει και τη φριτέζα. Δεν κατάλαβα τώρα. Δεν κατάλαβα. Η Μικάσα ή η Σουκάσα. Η Σουκάσα, πώς διάλογο το λέω αυτό το πράγμα. Του είχα πάρει και ένα καναπέ γάμα. Του είχα πάρει τα μάξι. Το επέστρεψα βέβαια. Του είχα πάρει κάτι σόβρακα. Κάτι πουκάμισα. Το έκανε θέμα όμως και αυτός. Δεν του πήρα και το σπίτι. Το σπίτι, αλλά δεν του το πήρα. Να είστε καλά, γεια σας.